ορισμένοι από τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα στα χωριά της μειονότητας οι αλβανικές αρχές ασφαλείας εξακολουθούν να καλλιεργούν κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος των βορειοπυρωτών. Υπό το κράτος της κατάρρευσης του κατηγορητηρίου, η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε σε ένα νέο ελιγμό. Σε χθεσινοβραδινή δήλωσή του στο BBC, ο Αλβανός εισαγγελέας του δικαστηρίου Αρμπέν Κελέση άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο αθώωσης κάποιων από τους κατηγορουμένους. Ο εισαγγελέας τόνισε επιλέξει ότι οι κατηγορίες ευσταθούν, αλλά ίσως όχι για όλους. Αυτό είπε θα ξεκαθαρίσει από τις καταθέσεις των μαρτύρων. Λίγο αργότερα, τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας όσο και η Εισαγγελία των Τυράννων εξέδωσαν ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν ασκήθηκε βία και δεν έγινε κακοποίηση των κατηγορουμένων στη διάρκεια της κράτησής τους. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται η δίκη με εξέταση μαρτύρων. Στις καταθέσεις τους, οι τρεις πρώτοι μάρτυρες είπαν ότι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι για τα όσα τους καταλογίζονται. Η πολιτική του Μπερίσα απέναντι στη μειονότητα και η δίκη φάρσα προκαλούν την έντονη αντίδραση του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας. Do të shkojmë shumë shpejt në zgjedhje të parakoshme dhe me këtë rast deklarojmë që në rast se do dënohen 5 minoritarët me ardhjen tonë në fuqi, ne do t'i lirojmë ata, sepse i konsiderojmë gjykimin e tyre të zhvilluar në një kuadër politik dhe në kuadrin e shkeljes së lirive dhe drejtave të njeriut dhe të pakicave kombëtare në Shqipëri. Τέλος, για δεύτερη μέρα συνεχίζει να κρατείται στις αλβανικές φυλακές ο αναπληρωτής νομάρχης Αργυροκάστρου Γιάννης Ντάκας, ο οποίος προχθές, δύο μέρες πριν καταθέσει στο δικαστήριο, συνελήφθη από την αστυνομία επειδή δεν τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ενοικίαση δωματίου σε ξενοδοχείο των Τυράννων. Στη διάρκεια της σύλληψης απειλήθηκε με περίστροφο ο βουλευτής της μειονότητας Θωμάς Μίτσιος, επειδή διαμαρτυρήθηκε στους αστυνομικούς για τον τρόπο της σύλληψης. Μου βγάλαν σαν απάντηση το περίστροφο τους και μου λένε: αν θα έρθεις μαζί σου, θα έχεις μαζί μας, θα έχεις αυτή την απάντηση, τη σκληρή μας. Ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο στο Φινίκι που ζητούσε ελευθεριά στα 6 ηγετικά στελέχη της Ομόνιας. Ήταν αρκετό για την αλβανική αστυνομία για να συλλάβει 6 Έλληνες και να τους υποβάλει σε άγριο ξυλοδαρμό και σε φάλαγγα. Μας χτυπούσε στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι. Μετά είχαν ένα καζάνι μεγάλο με νερό και μας έπιαναν το κεφάλι από εδώ, μας το έχουν μέσα, μας το κρατούσαν κάμπος όσο ότι εμείς ταραζομίσαν λιγάκι και μας το βγάζανε έξω πάλι. Άντε μας ρωτούσαν ποιος το έκανε, δεν ξέρουμε. Πάλι τα ίδια. Οι βορειοπυρώτες πέρασαν στο αστυνομικό κελί μια πραγματική νύχτα τρόμου. Οι Αλβανοί αστυνομικοί τους χτυπούσαν με λαστιχένια γκλόπ και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια, ζητώντας να ομολογήσουν ότι έγραψαν τα συνθήματα ή να μαρτυρήσουν ποιοι συμπατριώτες τους το έκαναν. Τρεις ώρα ήμασταν στο τμήμα. Μας λένε βγάλτε τα παπούτσια σας και μας χτυπούσαν στα πόδια. Μας παίρνουν σαν άκρηση, ξέρω εγώ, το 12 το μεσημέρι ακριβώς. Και δεύτερο ξυλοκόπημα πάλι εκεί. Όταν η Αλβανία αστυνομική αποφάσισε να αφήσει ελεύθερους τους 6 βορειοπυρώτες, δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Έξω από το κελί, οι συγγενείς τους αγωνιούσαν, ενώ θρασίτατα οι Αλβανοί αστυνομικοί παζάρευαν την απελευθέρωσή τους. Έρχεται κάποιος χωροφύλακας άλλο, μου λέει: έχεις, μου λέει, 50.000 να μου δώσεις, μου λέει, να βγάλω τον αδερφό σου. Οι Έλληνες ζουν κάτω από τη βαριά σκιά της αλβανικής αστυνομίας που έχει κατακλείσει πόλεις και χωριά και σκορπά τον δρόμο απροειδοποίητα και με κάθε τρόπο. Μας πήραν 2 εκατομμύρια δραχμές, μας πήραν τα ρούχα. Μας πήραν τα ρούχα. Μην ψάξει, γιατί να μην τα πω, πρόβλημα.